Χριστιανά μου, καλημέρα, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που φέρνεις αυτή τη συνέντευξη, κυρίως για το περιεχόμενό της που θα δουν σε λίγο και οι τηλεθεατές μας. Θέλω όμως να πω κάτι. Κατάλαβα ότι η πλευρά του γιου, του Ηρακλή Βλάχου, ξεκίνησε αυτή την ιστορία επειδή ενημερώθηκε από την πλευρά της αδελφής, που είναι από έναν άλλο γάμο, είναι μια ετεροθαλής αδελφή, ότι υπάρχει μια ιδιόχειρη διαθήκη σύμφωνα με την οποία μοναδική κληρονόμος κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και δικαιωμάτων είναι εκείνη. Άρα, σύμφωνα με αυτή την ιδιόχειρη διαθήκη, έχει αποκλείσει τελείως το γιο του. Αυτό είναι που τον κάνει να κινηθεί δικαστικά. Σωστά. Σωστά. Κάτι που επιβεβαιώνουν και οι δικηγόροι, αλλά και ο ίδιος εγγονός του, Ανέστης Βλάχος, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Φέρει το όνομα, αυτό το βαρύ όνομα, ο ίδιος. Μας μιλάει και γι' αυτό, για την περιουσία που ο ίδιος ήδη έχει. Να το πούμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, μας λέει ότι ουσιαστικά αυτές οι δύο οικογένειες, ναι, μεν έχουν έρθει σε μία ρήξη, αλλά ο ίδιος λειτουργεί πυροσβεστικά. Και προς τιμήν του, έτσι, γιατί είναι γιος του Ηρακλή Βλάχου, που θα μπορούσε να πάρει ξεκάθαρα την πλευρά του, από τη στιγμή που θεωρητικά αδικείται γιατί ξεχάστηκε από τον αείμνηστο ηθοποιό στη έτσι διαθήκη. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα θέλει οι δύο πλευρές, όπως θα ήθελε και ο παππούς του αν ζούσε, να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Δεν θα ήθελε να βρίσκονται σε αυτή τη θέση όπως είναι τώρα, mm-hmm. στα δικαστήρια για παράδειγμα, γιατί ακόμα δεν έχουν φτάσει. Αξίζει να τον ακούσουμε, να δούμε τη δική του προσέγγιση, τη δική του πλευρά, γιατί υπάρχει αγάπη σε αυτή την οικογένεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τιμά τη μνήμη του παππού του, ένα παλικάρι, αν και νέο, με τρόπο σκέψης που εμένα προσωπικά με συγκίνησε, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο ρόλος που επιλέγει να παίξει είναι πολύ σημαντικός. Δεν σας το λέω τυχαία. Έχω δει τη συνέντευξη και τους τίτλους που δίνει. Ας τον παρακολουθήσουμε και να το σχολιάσουμε, Χριστιανά μου. Σαράντα μέρες χωρίς τον παππού. Θέλω να μου πεις πώς είσαι και πώς νιώθεις. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι 40 μέρες απολίας. Είναι 40 μέρες που δώσαμε στην ψυχή μας και στο σώμα μας το χρόνο να πενθήσει και να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Είναι δύσκολες στιγμές, όπως και να έχει η απώλεια. Μου λείπουν οι συμβουλές του. Μου λείπει η παρουσία του, η παρήγορη και η υποστηρικτική σε κάθε βήμα της ζωής μου. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, αλλά και πάλι τρέφουμε την πεποίθηση της κοινής μας αντάμωσης και της αιωνίου ζωής. Υπάρχει ένα νομικό θέμα που αφορά στην περιουσία. Έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα οικογένειες. Ισχύει αυτό? Επειδή το διάβασα στο διαδίκτυο και δεν μου αρέσει ο όρος. Δεν πρόκειται για δύο οικογένειες. Πρόκειται για μία οικογένεια η οποία χωρίζεται στην οικογένεια που δημιουργήθηκε από τον πρώτο γάμο και στην οικογένεια που δημιουργήθηκε από τον δεύτερο γάμο. Κοινός μας παράγοντας ενωτικός σε αυτό ήταν ο παππούς. Τώρα, όσον αφορά όσα αυτά που έχουν προκύψει, δεν θα ήθελα να πάρω καμία θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για προσωπικά ζητήματα που αφορούν τον πατέρα μου και τη θεία μου. Είναι δικά τους θέματα. Θα τα λύσουν οι ίδιοι με τον τρόπο που θα τους φωτίσει ο Θεός. Εμείς αυτό που προσευχόμαστε ως υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είναι να πρετανεύσει η λογική. Μιλήσανε οι οικογένειες στο μνημόσυνο? Κοιτάξτε, είναι ανθρώπινο όταν υπάρχει μια προστριβή, οι άνθρωποι να αποστασιοποιούνται. Αυτό μερικές φορές είναι καλό, μερικές φορές είναι και κακό. Ας ελπίσουμε, όπως είπα και πριν, να πρετανεύσει η λογική. Ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους για να γαληνεύσουν και οι ψυχές των ζωντανών και οι ψυχές των κεκοιμημένων. Για τι περιουσία πρόκειται, για τι περιουσία μιλάμε? Αυτό που υπάρχει είναι ένα σπίτι το οποίο διέμενε ο ίδιος μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του και κάποια αγροτεμάχια στον τόπο καταγωγής του. Νομίζω ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο το ζήτημα για να οξύνονται τα πράγματα. Εγώ πάντα θέλω να πιστεύω και εύχομαι και ελπίζω ότι θα πρετανεύσει η λογική και οι άνθρωποι θα καθίσουν ένα τραπέζι, γιατί έχουν το ίδιο αίμα, ρέει μέσα στις φλέβες τους, κυλάει το ίδιο αίμα και φυσικά ο άνθρωπος που έχει φύγει από αυτή τη ζωή θέλει να βλέπει τα παιδιά του αγαπημένα και μονιασμένα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω για σένα είναι ότι και εσύ ο ίδιος δεν ασχολήθηκες ποτέ με το τι υπάρχει, αν θα υπάρξει, αν θα δοθεί, που θα δοθεί. Ισχύει, και ο ίδιος ο παππούς μου ήταν κάτι το οποίο πολλές φορές μου είπε, ότι εγώ δεν δημιούργησα περιουσία για να σου αφήσω υλική. Όμως σου παραδίδω ένα τίμιο όνομα
το οποίο και εσύ οφείλεις να το διαφυλάξεις έτσι όπως σου το παραδίδω. Και αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι ακόμα και αν μου δινόταν η επιλογή να διαλέξω, αυτήν θα διάλεγα και όχι τα υλικά αγαθά. Τώρα, αν ήμουν σε μια κατάσταση που δεν είχα ούτε το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, αλλά ούτε και το φαγητό, ανθρώπινα κι εγώ θα ζητούσα κάτι να μπορέσει να με διασφαλίσει για να επιβιώσω. Αυτή τη στιγμή δεν τη χάνω να έχω αυτής της ανάγκης. Οπότε, αν μου δινόταν η επιλογή, βάσει των παρόντων συνθήκων όπως προείπα, θα διάλεγα και πάλι το όνομα.